Πάμε τώρα στο Φωτεινάκο. Έλα Φώτη. Καλημέρα. 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 Πρώτο μας θέμα και σήμερα παραμένει το Ουκρανικό. Έχουμε συνεχώς ρεπορτάζ για το τι συμβαίνει στην περιοχή. Τώρα έχει σημαίνει ένα συναγερμό στην Ουκρανία. Μισό λεπτό. Έχει σήμερα... καταλάβει αν μπλοφάρει ή δεν μπλοφάρει ο Πούτιν με τα πυρηνικά. Καταλάβατε. Καταλήξατε κάπου. Θέλω να πιστεύω ότι μπλοφάρει. Μπλοφάρει. Και άμα γίνει κανένα ατύχημα, λέω εγώ. Οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές και αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Αυτή τη στιγμή τα ουκρανικά μέσα διακινούν την πληροφορία ότι έχει εκτοξευθεί διοπυρωτικός πύραυλος από τη Ρωσία προς την Ουκρανία. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πάει πολύ μακριά και να δημιουργήσει πλήγμα μέσα στο εσωτερικό της Ουκρανίας. Περιμένουμε να δούμε, γιατί μέσα σε αυτές τις ανταποκρίσεις υπάρχει και το όριο ότι πρέπει όλες αυτές οι ειδήσεις να ελέγχονται και μερικές φορές υπάρχει μια υπερβολή μόνο και μόνο για επικοινωνιακούς λόγους. Γιατί να ρίξουν διπυρωτικό δίπλα είναι. Εντάξει, υποτίθεται ότι ίσως αυτό, επειδή πάει με μεγαλύτερη ταχύτητα και πιο ψηλά, μπορεί να έχει καλύτερη ανταπόκριση απέναντι στην Ουκρανική άμυνα και να μπορέσουν να τον εντοπίσουν και να τον καταρρύψουν. Αλλά όλα αυτά πρέπει να τα παρακολουθούμε, να τα διασταυρώνουμε και φυσικά να παρακολουθήσουμε και τις φωνές που και στην Κίνα και σε όλο τον κόσμο λένε ότι θα πρέπει να λιδωθεί μια εκεχηρία και να λήξει αυτή η πολεμική σύραξη, να κάτσουν στο τραπέζι και όσο μπορούν να συμβιβαστούν και οι δύο πλευρές για να υπάρξει μια βιώσιμη λύση που θα είναι ανακούφιση και για την ανθρωπότητα. Ναι. Το παρακολουθούμε το θέμα και ελπίζουμε για ευτυχή κατάληξη. Mm-hmm. Δεύτερο θέμα μας είναι, έχουμε με την ακρίβεια του ρεύματος, έχουμε κάνει ένα αναλυτικό ρεπορτάζ με τις δεδομένες τιμές τις σημερινές, πόσο θα κοστίσει στους καταναλωτές τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια, αν θα τα ανάψουν 10 ώρες, αν θα τα ανάψουν 24 ώρες, πόσες θα κρατήσουν. Ναι. Τι λες? Μισή ωρίτσα Φώτη μας βλέπω φέτος. Φώτη, και πολύ... 10 λεπτά και όταν μπαίνει το παιδί στο σπίτι και τελειώσαμε. Δεν έχει μετά για ύπνο. Λοιπόν. Θα είναι δύσκολα και φυσικά τα νούμερα θα ανέβουν πολύ περισσότερο με τα νέα τιμολόγια που θα ανακοινωθούν το Δεκέμβρη. Το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα να δούμε. Και κλείνοντας, έχουμε άλλη μία είδηση. Είδα και εσείς τα περιστατικά που μεταδώσετε πριν από λίγο με τους ανηλίκους. Άλλος ένας 16χρονος μαθητής συνελήφθη και αυτός και ο πατέρας του. Είχε πάρει τις φωτογραφίες συμμαθητριών του. Ναι. Μέσω τεχνητής νοημοσύνης τις είχε μετατρέψει σε γυμνές φωτογραφίες με γυμνά σώματα. Fake φωτογραφίες, ναι. Και άρχισαν τις διακινήσεις στους μαθητές του. Μια μητέρα πήγε στην αστυνομία, συνελήφθη ο 16χρονος, συνελήφθηκε ο πατέρας του. Ο πατέρας του με προφορική εντολή εισαγγελέα φέθηκε προσωρινά ελεύθερος. Ενώ ο 16χρονος κρατείται. Εδώ υπάρχει μια λεπτή ισορροπία, γιατί υποστηρίζω στο δικαστήριο ότι δεν είναι, εμείς δεν εκθέτουμε κάποια. Είναι τεχνητή νοημοσύνη. Και υπάρχει μια λεπτή ισορροπία και βλέπουμε αυτά τα περιστατικά. Ναι. Φώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα μας.